Την ημέρα του Λαζάρου, το κορίτσι έφυγε να τραγουδήσει στα σπίτια του χωριού, φορώντα τα μακριά κουστάνια, κλίδα, δηλαδή μαντήλα στο κεφάλι και τριαντάφυλλα στα αυτή. Στη μέση φορούσαν φωτιά και κόψα με σειρέ αριστερή κοιλιά. Στου ώμου έριχναν τη σερβέτα μια πολύχρωμη μαντήλα με λουλούδια και κόλλο και κυκλώσει. Οι λαζαρίδε δεν τραγουδούσαν στον δρόμο, αλλά μέσα στι αυτέ του σπιτιό. Υπήρχαν τραγούδια στην Ελληνική, αλλά και στι δύο μα χωριού. Σε κάθε σπίτι έλεγαν δύο-τρία τραγούδια και η κοπέλα του πόρε πετρώσει, έβαζε το μαντήλι τη στον νόμο τη οικογένεια τη φωτιά. Αυτή με τη σειρά του έδιναν μαγικά που τα έβαζαν σε ένα καλάτι στολισμένο με λουλούδια και το τραγούδισε ένα μικρό αγόρι, ο Λάζαρος. Ήρθε η μάνα σου από την πόλη. Σε
παιδιά του, μάθαμε από τις μεγάλες γυναίκες και έλεγαν την ημέρα του Λαζάρου. Στα κορίτσια που έγιναν πρώτη φορά να τραγουδήσουν ήταν περίπου 15-16 ετών, δηλαδή σε ηλικία γάμου. Και οι παρέες αποτελούνταν από 4 έως